Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 0,7% του ΑΕΠ προβλέπει για το 2014 η Εθνική Τράπεζα. Σε έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας αναφέρεται πως τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 4ο τρίμηνο του 2013 φανερώνουν μια σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης στη ρύκνωση του ΑΕΠ κατά μείον 2,3% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η απασχόληση αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014 συγκριτικά με το 2013, που σημείωσε μείωση 4% η προσαρμογή των μισθών, τίνει να ολοκληρωθεί, ενώ το ηφαισιακό αποτέλεσμα και τα εφαρμοσμένα μέτρα το 2014 αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1/3 της αντίστοιχης επίδρασης κατά το 2013. Αναμφισβήτητο, ο εντοπισμός με σχετική ακρίβεια του σημείου καμπής της οικονομικής δραστηριότητας είναι γενός δύσκολος δεδομένης αβεβαιότητας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εξασθενήσουν οι ηφαισιακές επιδράσεις τις οποίες συνεχίζουν να ασκούν μια σειρά παραγόντων στην ελληνική οικονομία όπως υπογραμμίζεται. Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας επικεντρώνει στο γεγονός ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της πολυετούς ύφεσης, η πλειοψηφία των βασικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με το ελληνικό ΑΕΠ προσεγγίζουν επίπεδα συμβατά με σταθεροποίηση ή και ήπια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ δείκτες που σχετίζονται κυρίως με την κατανάλωση και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού παραμένουν σε ηφαισιακό έδαφος. Τη δήλωση του κυρίου Σόιμπλε χθες, πώς την είδατε, κύριε Πρόεδρε? Απειλητική και προκλητική. Εκείνο το οποίο βρίσκω όμως είναι η απειλή της Γερμανίας, η οποία λέει: προσέξτε, έχετε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ναι, αλλά θα πρέπει να σκύψετε. Βρισκόμαστε στην πέμπτη αξιολόγηση. Από την στιγμή που θα καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές, θα απαιτηθούν 4 περίπου εβδομάδες προκειμένου το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να συντάξει την έκθεση ώστε να εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης. Δέσμευσή μας να στηρίξουμε ενεργά τον ιδιωτικό τομέα με βασικό κριτήριο αξιολόγηση το δυναμισμό και την εξωστρέφεια είναι αταλάντευτη και θα φανεί στην πράξη κατά τους επόμενους μήνες. Η μέση πρόβλεψη είναι πως η οικονομία μας φέτος θα αναπτυχθεί και νομίζω πως αυτή είναι μια πολύ αναμενόμενη είδηση για μια χώρα που έχει υποφέρει μαζικά με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ μετά από πάρα πολύ καιρό. Ξεκινήσαμε να κοιτάζουμε το αναφερομένο κείμενο συμφωνίας με στόχο να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό. Την Κυριακή δηλαδή εννοείται. Το συντομότερο δυνατό. Είναι αισιόδοξα τα πράγματα? Πάντως δεν είναι απεσιόδοξα. Να σας δούμε κάτι. Είναι δύσκολα πάντως. Δύσκολα αλλά όχι απεσιόδοξα. Σε σχέση με τις αλλαγές που έχετε προτείνει στο γάλα και στα φάρμακα, πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Τρόικα? Αυτό κουβεντιάζουμε και θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Με το δημοσιονομικό πλέον δεν θα γίνει η δουλειά.